και χτυπάμε και ξύλο και σας σταυρώνουμε και σας φτύνουμε που όλα πήγανε μια χαρά παρά το άγχος που είχε η Μανούλα τις τελευταίες μέρες με το κρυώμα που πέρασε και εσύ είχες περισσότερο φαντάζομαι και ας μην το έδειχνες. Δόξα τω Θεώ όλα πήγανε καλά. Ναι. Να πω ένα πραγματικά πολύ μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς και στο Μανώλη και στο Βασίλη Καπιταμάκη, τους γιατρούς μας που μας κάναμε όλη αυτή την επέμβαση, γιατί έλεγε με το Φαρουφίδη, ναι, στη φιλολογό τη νέα μας, σε όλο το προσωπικό κοινιαστό που είναι εξαιρετική από το υπάλληλο, σε όλους τους ανθρώπους, όλους τους φίλους με αυτούς που ασχολούν τις ευχές που θα είναι καλά, πήγαν όλα καλά, γεννήθηκε ένας κούκλος, τι φάβερα εγώ, τώρα παιδί. Γεννήθηκε ένας κούκλος που φαντάζομαι ότι μοιάζει πολύ στον πατέρα του, είναι ίδιος εσύ. Αγάπη μου, τι κάνεις τώρα, εγώ του είχα πει αυτό και για την αέρια. Τα παιδάκια όταν πρωτογεννιούνται, στην πραγματικότητα δεν μπορείς να καταλάβεις αν μοιάζει κάπου και τι μοιάζει. Βλέπεις ότι είναι καλά, ότι είναι γερό, ότι είναι δυνατό, ότι είναι η Μανούλα εκεί, γερή και δυνατή. Είσαι ευτυχής ευγνώμων γι' αυτό και το υπόλοιπο τώρα βήμα-βήμα. Έτσι. Κιλά πες μου βάρος. Τρία κιλά. Τρία κιλά. Πολύ... Fit. Ένα κιλά και 50 εκατοστά. Ωραίο. Υποσχόμενο μωρό. Μπράβο, κρατερέ. Τα εκατοστά στους άντρες, κρατερέ, ξέρεις, έχουν μια ιδιαίτερη σημασία τώρα. Όταν είπες 50, φοβήθηκα. Λέω, ό,τι έγινε, μεγάλε. Καταλαβαίνω ότι μιλάει ο Βασίλης, αλλά δεν αφήνω και δεν ακούω και καλά. Είπε ότι τα εκατοστά στους άντρες είναι μεγάλο προσόν, οπότε είναι πολύ σημαντικό που το ανέφερες, αυτό είπε. Εγώ δεν μίλησα για το ύψος του παιδιού. Το καταλάβαμε, αγάπη μου. Το καταλάβαμε. Αυτό είπα. Γι' αυτό μιλήσαμε κι εμείς. Δεν κατάλαβα γιατί παρανόησες. Το καταλάβαμε. Είναι όλα καλά. Θα αρχίσουμε σιγά-σιγά προφανώς να αντιλαμβανόμαστε κι εμείς λίγο καλύτερα. Υπήρχε πολύ άγχος. Δεν είναι αλήθεια ότι η δεύτερη φορά είναι πιο εύκολη. Καμία ευκολία. Ναι, καμία ευκολία. Πολύ άγχος. Ναι. Και ξέρω τώρα που πέρασε δηλαδή ή που σιγά-σιγά νομίζει ότι περνάει. Μπορώ να το πω ότι πάρα πολύ άγχος. Πολύ άγχος. Κρατερέ, ήσουν μέσα στο ντοκετό, το παρακολούθησες δηλαδή ζωντανά. Όχι. Κεσαρική, λίγο δύσκολο. Ήταν κεσαρική. Πώς είναι το Κατερινάκι, ρωτάει η Έλενα. Είναι πάρα πολύ καλά, είναι όλα καλά. Τώρα σε φορά, αργότερα θα με στο δωμάτιο. Όλα καλά. Τι να πω, όλα καλά. Να μεταφέρεις την αγάπη μας, τα φιλιά μας και τις ευχές μας και στη γυναίκα σου. Και σας ευχαριστώ πάλι πολύ όλους και να πω πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ πάλι στους ανθρώπους μέσα στο χειρουργείο, στο Βιαζό που ήταν τόσο βοηθοί και ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό το περιβάλλον που έρχεται στον κόσμο. Ένα μωρό και κάνεις πολύ καλά και τους ευχαριστείς. Και εμείς ευχαριστούμε. Ναι. Να ξέρεις ότι κάθε μανούλα δεν γεννάει, φαντάζομαι ποιος είναι αυτή τη φίλη της ζωής της. Ναι, λογικό. Το καταλαβαίνω απόλυτα. Και να είναι ανθρώπινα δίπλα της όλοι άνθρωποι είναι πολύ διαφορετικό. Έτσι είναι. Αυτά. Κρατερέ μου, την αγάπη μας, τις ευχές μας, γερό, τυχερό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.